Διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης λαμβάνει το πρόβλημα της σχολικής στέγης του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Καμαρινός εξήγησε στην εκπομπή μας όλα στην Βεργίνα Τηλεόραση τις τεράστιες ελλείψεις σχολικής στέγης σε ένα Δήμο που έχει ήδη 18.000 μαθητές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν στα ειδικά σχολεία, πολλές από τις αίθουσες των οποίων βρίσκονται σε υπόγεια. Σοβαρό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μαθητές των νηπιαγωγείων, παιδιά ηλικίας 5 χρονών που κάνουν μάθημα στη σχολεία διπλής βάρδιας. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγας των μαθητών στην περιοχή, που αποτελεί το δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, θα πρέπει να χτιστούν 3 νέα δημοτικά σχολεία. Προς το παρόν όμως, το μόνο που υπάρχει διαθέσιμο είναι ένα οικόπεδο που παραχωρεί ο Δήμος, αναζητώντας τρόπο να χτιστούν τα σχολεία. Δυστυχώς όμως, αν δεν βρεθεί κάποια λύση, το Σεπτέμβριο 240 μαθητές του Δημοτικού θα πρέπει να αναζητήσουν σχολεία σε όμορους Δήμους, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Να χρειάζονται σχολικά συγκροτήματα. Δυστυχώς, όσες προσπάθειες και αν κάναμε εδώ και 7 με 8 χρόνια έχει να χτιστεί καινούριο σχολείο στον Εύωσμο ή στο Κορδελιό. Υπάρχουν οικόπεδα διασφαλισμένα, απολυτριωμένα. Όπως ξέρετε, ο Δήμος δεν χτίζει, απλώς παραχωρεί οικόπεδα στον ΟΣΚ, τώρα κτηριακές υποδομές, ώστε να χτιστούν τα απαραίτητα διδακτήρια. Πόσα σχολεία χρειάζεστε για να πούμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης? Για να πούμε ότι να είναι μια αξιοπρεπή μάθηση για τα παιδιά μας, τουλάχιστον θέλουμε 3 γυμνάσια, θέλουμε 3 δημοτικά και 2 λύκεια οπωσδήποτε. Νηπιαγωγεία. Και νηπιαγωγεία τουλάχιστον 4, γιατί ήδη στην κοινότητα του Κορδελιού λειτουργούν νηπιαγωγεία σε διπλή βάρδια. Αυτό νομίζω ότι είναι το πλέον αντιπαιδαγωγικό για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας. Είναι τρελό, έτσι. Ναι, είναι τρελό. Και υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν δεν χτιστούν, αν δεν βρεθούν και άλλα νηπιαγωγεία, να γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά... Οπωσδήποτε. Έχουμε θυσιάσει χώρους και χώρους από αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Να μην πω από τουαλέτες, να μην πω από οτιδήποτε άλλο υπήρχε κενό που μπορούσαμε να το κλείσουμε με γυψοσανίδα για να μπορέσουμε να μην επηρεάσουμε τη ροή και τη ζωή των οικογενειών. Γιατί για σκεφτείτε ότι αν ένα παιδί πηγαίνει απόγευμα σχολείο, οι γονείς εργάζονται, είναι... Και πάλι έρχεται, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ξαναχρηματίσει αντιδήμαρχος παιδείας πριν από 3 χρόνια, πριν τη συνένωση, για 4 χρόνια, προσπαθήσαμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, κάναμε προγραμματικές συμβάσεις με τον ΟΣΚ, αλλαγή υπουργών καταργήθηκαν εκείνα, τώρα είμαστε σε ένα στάδιο από την προηγούμενη διοίκηση που είναι για υπογραφή, έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις, από τον ΟΣΚ λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, το ένα γραφείο μας μεταφέρει στο άλλο και πάμε μπαλάκι, το αυτή τους δεν υδρώνει. Ο ΟΣΚ όντως δεν έχει χρήματα, ναι, διότι τα διέθεσε για να αποπληρώσουμε, ναι, τη δόση στο Δούνο του. Το γνωρίζω και αυτό, ό,τι αποθεματικό είχε το πήγε εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα. Μας λέγατε ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί αυτό τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τώρα. Σε αυτό θα ήθελα να το δείτε και πιο ζεστά. Εάν βρεθείτε στο Γολγοθά των γονιών και των παιδιών με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν ξέρω, είναι παιδιά άλλου Θεού.